Πάμε κυρίες και κύριοι στο χώρο της υγείας. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες υπήρχε κινητοποίηση από το Σωματείο ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό το σημείο θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν το ΕΚΑΒ. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Σαραφίδη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΚΑΒ, αλλά και πρόεδρος του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Να τα δούμε αναλυτικά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ξεκινήσω, λέω. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες μια κινητοποίηση για την εξάμηνη παράταση των επικουρικών συμβάσεων. Έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης κάνατε μια παράσταση διαμαρτυρίας και με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί την τελευταία περίοδο στο ΕΚΑΒ και τι ζητάτε από την παρούσα κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Η κατάσταση είναι γνωστή, επαναλαμβάνουμε τα ίδια, οι ελλείψεις είναι οι ίδιες, σταθερές. Αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ επιχειρούν 10 με 11 ασθενοφόρα τη βάρδια. Το συνολικό προσωπικό των διασωστών που επιχειρούν όλο το 24ωρο στη Δυτική Μακεδονία δεν υπερβαίνει τους 120 διασώστες μαζί με τους επικουρικούς. Το νούμερο του σαν τριψήφιο ακούγεται πολύ, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ βλοσιρή και πολύ δύσκολη. Έχουμε να στελεχώσουμε τομείς στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στην Τολεμαΐδα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη. Έχουμε τα κέντρα υγείας που είναι υπό διαβούλευση αν θα έρθουν στο ΕΚΑΒ ή αν δεν θα έρθουν. Εμείς προσδοκούμε και επιδιώκουμε προς αυτήν την κατεύθυνση να έρθουν τα κέντρα υγείας, όχι τα κέντρα υγείας σαν οργανισμοί, οι βάσεις των κέντρων υγείας να γίνουν βάσεις ΕΚΑΒ, να λειτουργούν με το πρωτόκολλο και τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΑΒ, ώστε να διαμορφωθεί ο υγειονομικός χάρτης και να έρθουν επιπλέον διασώστες. Αυτό που ζητάτε εσείς και το είδαμε και στις δηλώσεις είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε για παράταση, αλλά για μονιμοποίηση, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο θέμα των επικουρικών, να σας πω τώρα τι θέλουμε. Είμαστε 120 περίπου διασώστες. Στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Και για να είμαστε άρτιοι και πλήρως λειτουργικοί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 200. Μάλιστα. Σχεδόν οι διπλάσιοι. Αυτό σημαίνει ότι οι επικουρικοί δεν είναι επικουρικοί. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρέπει αυτοί να μονιμοποιηθούν. Τον τρόπο μπορούμε να τον διαπραγματευτούμε, να κάνουμε προτάσεις, να το συζητήσουμε. Αυτή η ομοιρία, αυτό το, η αναβολή της αναβολής και ξανά από την αρχή και να μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί στις διαδικασίες να προγραμματίζουν τη ζωή τους κάθε χρόνο με βάση το αν θα μείνουν ή αν θα διακοπούν οι συμβάσεις τους και θα φύγουν. Αυτά όλα είναι λίγο απαράδεκτα. Όχι λίγο, είναι απαράδεκτα. Και να μην ξέρουν οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και πώς θα κινηθούν. Η εργασιακή ειρήνη και ευημερία είναι ένα βασικό. Δεν συζητάμε τώρα για αυξήσεις, για ωράρια, για ανθυγιεινά επιδόματα. Εδώ συζητάμε τα αυτονόητα. Να έχει ο άνθρωπος δουλειά. Τι λέει η κυβέρνηση, επειδή έχουμε και τη διαβούλευση, αλλά και γενικά, τι λέει η κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα αυτό. Τι λένε οι διοικήσεις σας, κύριε Πρόεδρε. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιθυμεί, και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς, συμφωνούμε δηλαδή, να παραμείνουν οι επικουρικοί συνάδελφοι στις θέσεις που κατέχουν αυτή τη στιγμή, στις θέσεις που καλύπτουν, να γίνει ένας προγραμματισμός και μια ανάλυση στον υγειονομικό χάρτη πανελλαδικά και με βάση τις θέσεις που καλύπτουν οι επικουρικοί να προκηρυχθούν οι καινούργιες θέσεις μονίμων υπαλλήλων, μονίμων διασωστών στο ΕΚΑΒ και να γίνει και με αυτούς μια τροπολογία να μονιμοποιηθούν και αυτοί. Αυτός είναι ο στόχος του θεσμικού οργάνου, να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Ωραία, επειδή έχω και μια παρέμβαση που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ανώτας Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Να δούμε λίγο, να δούμε την εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή μιλάτε ότι είστε 120 διασώστες. Πώς καλύπτεται, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τομέας Κοζάνης. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία καλύπτει τα χωριά και τις περιοχές των Σερβίων, του Βοΐου. Μια δύσκολη κατάσταση. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά και πού χρειάζονται περισσότεροι διασώστες, κύριε Πρόεδρε, και περισσότερα πληρώματα από την εικόνα που έχετε εσείς στην Δυτική Μακεδονία σήμερα. Την τελευταία πενταετία έχουμε καταρτήσει ένα επιχειρησιακό πλάνο σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι, επειδή γνωρίζουμε το χώρο πολύ καλά και επιχειρησιακά έχουμε άποψη.
αφού εμείς το λειτουργούμε. Η πρόταση του Σωματείου είναι εκεί που υπάρχουν κέντρα υγείας να γίνουν βάσεις του ΕΚΑΒ που να λειτουργούν όλο το 24ωρο. Μάλιστα, δηλαδή παράδειγμα έχουμε κέντρο υγείας στα Σέρβια, έχουμε κέντρο υγείας στο Βόλιο, έχουμε κέντρο υγείας στο Αμίντο. Ναι. Άρα εκεί θα πρέπει να... Κι αν και το έχουν προτείνει οι δημοτικές αρχές, δεν ξέρω γιατί μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Σίγουρα το βασικό ήταν η έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού και το βασικό είναι το παρασκήνιο. Γιατί μέσω των συμβάσεων των επικουρικών, συμβάσεων ορισμένου χρόνου, θα μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις. Έχει τη δυνατότητα, είπε, να κατευθύνει κονδύλια ώστε να γίνουν προσλήψεις. Γιατί κακά τα ψέματα, μάτια έχουμε, αυτιά έχουμε, βλέπουμε που κατευθύνονται τα κονδύλια, βλέπουμε τους χειρισμούς που γίνονται. Δεν μπορώ να θίξω πρόσωπα και πράγματα, γιατί θα πρέπει να αποδείξω μετά ότι αυτά τα λεγόμενά μου. Η πρόταση είναι πολύ απλή. Το κόστος το μισθολογικό είναι μηδαμινό μπροστά στις επιλογές που κάνουν οι διοικήσεις, τον είπε. Θα μπορούσαν με 50 διασώστες, η είπε, με 50 διασώστες μόνο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες για να είμαστε πλήρης και λειτουργικοί τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, μέχρι να γίνει ο σχεδιασμός του ΕΚΑΒ όπως τον θέλουμε και προσδοκούμε εμείς. Μάλιστα, επίσης υπάρχουν περιοχές, παράδειγμα, ο τομέας Γραβανών καλύπτει τον νομό, κάποια χώρα από τον νομό και το κέντρο υγείας Δασκάτης, δηλαδή μια μακρινή απόσταση. Το κέντρο για υγείας να πάει, είναι... παράδειγμα, το, δηλαδή ένα στενοφόρο να πάει από τα Γραβανά στη Δασκάτη, είναι μακρινή απόσταση. Είναι τουλάχιστον 3 τέταρτα. Ναι, δεν είναι 3 κοντά. Τέταρτα. Δεν είναι κοντά, όχι. Ναι. Το 3 τέταρτα είναι απαγορευτικό. Μάλιστα. Για εμάς. Το έχουμε προτείνει. Το θέμα είναι οι πολιτικές επιλογές, διοικητικές επιλογές. Επειδή ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να μιλάει για προσλήψη το επόμενο χρονικό διάστημα πολλών γιατρών, επικουρικών κλπ. Υπάρχει μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας προσωπικό και για εσάς, για το ΕΚΑΒ, δηλαδή και για τους διασώστες. Μιλάει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα υπάρχει το επόμενο διάστημα αρκετές προσλήψεις για να καλυφθούν πολλά κενά που υπάρχουν στον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Τι θα κάνετε εσείς από εδώ και πέρα, και σαν πανελλήνια ομοσπονδία, τι θα ζητήσετε και αν είστε αισιόδοξος ότι θα δούμε νέο προσωπικό στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Πρόεδρε, και φυσικά όχι μόνο προσωπικό, αλλά να υπάρχουν και ασθενοφόρα. Ναι, ναι. Εξοπλισμός, κύριε Πρόεδρε. Για να το ξεκινήσω από το συγκεκριμένο, πρώτα απ' όλα, για το επικουρικό προσωπικό. Όλη η διαχείριση στο θέμα των προσλήψεων είναι στο χέρι της ΥΠΕ. Το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον οργανισμό. Δεν μπορεί το ΕΚΑΒ να κάνει άμεσα προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Μπορεί να γίνει μέσω της των ΥΠΕ, γιατί ανήκουμε στο ίδιο Υπουργείο, και από εκεί μετά, κατόπιν συνεννοήσεως, να γίνουν οι αντίστοιχες παραχωρήσεις. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που είναι ήδη 3 χρόνια στο ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν γίνει προσλήψεις τους μέσω από τους πίνακες που κάνουν τους διαγωνισμούς ή είπε. Εκεί είναι το θέμα μας. Επιχειρησιακά τώρα, προς το παρόν, κρατάμε, αλλά το πρόβλημά μας είναι μπροστά. Δηλαδή άμεσα, δηλαδή από το 24-25 και μετά, ο εξοπλισμός γυρνάει. Έχουμε κάνει προσπάθειες, κινήξεις και με τη νέα... Με τη νέα διοίκηση της περιφέρειας θα συνεχίσουμε τις επαφές για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Θα πάτε δηλαδή να ζητήσετε και από το νέο περιφέρειο, τον κύριο Μανατίδη, να προχωρήσουν και για να στηριχθεί ο τομέας σας. Εννοείται. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν θα αφήσουμε να πάει δεκάρα χαμένη. Και όποιος σταθεί εμπόδιο, ειλικρινά, θα εκτεθούμε και θα εκθέσουμε κόσμο. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος εμπόδιο εννοείται, στο να... Εννοείται, πολύ. Για ποιοι είναι πολύ. Αυτοί. Τα λεφτά, όταν μπαίνουν λεφτά στη μέση, να ξέρετε, τα συμφέροντα είναι πολλά. Και επειδή η τάση κυβερνητική, τάση αυτή τη στιγμή είναι προς τους ιδιώτες, γιατί να σπαταλήσουμε χρήματα για το ΕΚΑΒ που είναι δημόσιο, και να μην κάνουμε κάποια άλλα προγράμματα, να τα εκμεταλλευτούμε αλλιώς. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι σκοπιμότητες και τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα, ειδικά στον τομέα της υγείας. Υπάρχουν μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και ασφαλιστικές εταιρείες που ήδη έχουν παραγγείλει ασθενοφόρα για να κάνουν τις λεγόμενες δευτερογενείς διακομιδές που είναι τα ραντεβού επανεξετάσεις που δεν είναι επίγοντα. Και να σε αφήσουν... αυτά που διαμαρτυρόσασταν πολλές φορές ότι έπαιρνε κάποιος γιατρός από κάπου και απειλούσε. Θυμάμαι πολλές φορές το έχετε πει. Χθες, παράδειγμα, που ήμασταν βάρδια, είχαμε 30
περιστατικά για δευτερογενείς διακομιδές. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Θέλουμε προσωπικό. Και είπαμε στο σχεδιασμό του ΕΚΑΒ να γίνει χωριστό τμήμα να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έδωσε όλο το βάρος στο διοικητικό στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία οφείλουν να κάνουν προσλήψεις και να μην πετάνε φήμες ότι τα συνδικάτα και τα σωματεία σπρώχνουν τη δουλειά αυτή στον ιδιώτη. Όχι. Εμείς θέλουμε να γίνεται άρτια και σωστά η δουλειά. Με προσλήψεις προσωπικού του κάθε νοσοκομείου να πάρει τρεις και τέσσερις διασώστες πληρώματα, θα μπορεί άνετα να εξυπηρετήσει τα δικά του περιστατικά. Ωραία. Τώρα ανάφερε σε ένα άλλο θέμα. Ακούσαμε τον κύριο Ξοχοίδη και έχω και δηλώσεις του δελτίου του West. Νέα υγειονομική περιφέρεια, με έδρα τα Γιάννενα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Και να πούμε ότι η οποία θα καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία και μέρος των Ιωνίων νησιών, επισημένοντας φυσική ενότητα της περιοχής. Να πούμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί σε κυβερνητικό επίπεδο στις αρχές Ιανουαρίου και συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή. Μέχρι στιγμής έχουμε την τρίτη υγειονομική περιφέρεια που ανήκει Μακεδονίας, που ανήκει η Δυτική Μακεδονία, ο κ. Μπογιατζίδης, σήμερα διοικητής. Πώς σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη? Τι κοινό έχουμε εμείς με την Ήπειρο, ώστε να ενσωματωθεί η Δυτική Μακεδονία στην Ήπειρο και να μην γίνει μια ξεχωριστή ΥΠΕ, κύριε Πρόεδρε? Πώς το σχολιάζετε? Αυτό τώρα τα τερτύπια είναι, παίζονται καρέκλες εδώ. Εδώ παίζεται ένα πόκερ που δεν το γνωρίζω. Και μιλάμε για μια 8η υγειονομική, μια ακόμη περιφέρεια. Ναι. Το θέμα είναι ότι κάποτε συζητήθηκε ένα σχέδιο με κάθε γεωγραφική περιφέρεια να αντιστοιχεί μια ΥΠΕ. Τώρα δεν μπορώ να μπω στη λογική γιατί και πώς. Το μόνο λογικό που βρίσκω είναι ότι επειδή πληθυσμιακά και η δυναμικότητα της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ μικρή, το ενδεχόμενο είναι αυτό. Δεν μπορούμε όμως εμείς να υπαγόμαστε εκεί? Ποια είναι η πιο κοντινή απόσταση για την εξυπηρέτηση μιας τέτοιας κατάστασης? Είναι η Ήπειρος, επειδή υπάρχουν η Εγνατία και η Κόμβη? Δεν είναι θέμα γεωγραφικό. Το είπε ο κύριος Ξοχοίδης όμως, έτσι το είπε. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε τώρα ανήκουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το αν θα ανήκω ανατολικά ή δυτικά δεν είναι για μένα η διαφορά. Η διαφορά είναι να μάθουν να λειτουργούν οι ΥΠΕ και να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που επιχειρούν στον τομέα ευθύνης τους. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ξεχωριστή ΥΠΕ για τη Δυτική Μακεδονία? Με τόσα κέντρα υγείας, φυσικά με τόσα νοσοκομεία, και να ήταν πιο διαφορετική η εξέλιξη της περιοχής. Θα μπορούσαμε και το έχουμε αποδείξει. Και θα πω μια κουβέντα που μπορεί Υπήρχε παλιά το ΠΕΣΥΠ, αν θυμάμαι καλά. Εμείς το έχουμε αποδείξει σαν ΕΚΑΒ. Περιφερειακά, όπως είναι η έδρα του παρατήματος και οι τομείς ευθύνης μας, λειτουργήσαμε, να μην πω άψογα, να πω άρτια, να πω αποτελεσματικά, να πω όπως θέλετε, μέσα στην περίοδο του κορονοϊού δεν αφήσαμε ξεκρέμαστο άνθρωπο. Δεν αφήσαμε περιστατικό, ακόμη και σε μέρες που υπήρξαν μαζικά ατυχήματα και πολλαπλές διακομιδές από τα νοσοκομεία, ανταποκριθήκαμε στο μέτρο του δυνατού και αποδείξαμε ότι μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα. Δυστυχώς κεντρικά σε κάποιους δεν άρεσε αυτό. Μάλιστα. Και θα φανεί στο μέλλον οι λάθος επιλογές που γίνανε. Πάντως ας ελπίσουμε, κλείνοντας, το επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθεί λύση και στα αιτήματα που ζητάτε. Πόσα άτομα εξυπηρετείτε καθημερινά, γενικά κάνοντας έναν απολογισμό? Ποια είναι η εικόνα, έτσι να κλείσω με αυτό για να δώσουμε κάποια στοιχεία, αν θυμάστε, γιατί εντάξει, που εξυπηρετεί το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας? Σαν παράρτημα, τα περιστατικά που ολοκληρώνουμε κυμαίνονται από 1.700 μέχρι 1.800 το μήνα. Είναι πολλά σε σχέση με το χρόνο και τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε προσωπικό. Γι' αυτό θέλουμε νέους τομείς, να μειώσουμε τους χρόνους ανταπόκρισης. Και μεγάλο μας παράπονο είναι ότι δεν μπορούν τα νοσοκομεία της περιοχής μας να κρατήσουν σοβαρό περιστατικό. Αυτός ο υγειονομικός χάρτης, το ότι εδώ τα νοσοκομεία... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θυμίζουν όλα κέντρα υγείας που αστικού τύπου, που ίσα-ίσα να σταθεροποιήσουμε έναν ασθενή, να τον σταθεροποιήσουμε και να τον στείλουμε... Και πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία της Αθήνας σε τριτοβάθμια νοσοκομεία. Ναι. Αυτό είναι ένας μεγάλος βραχνάς. Δηλαδή, αν η πολιτεία έχει σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως κέντρα αστικού τύπου, δηλαδή σε ένα οργανόγραμμα να λειτουργεί με το 30% του προσωπικού, πρέπει το ΕΚΑΒ να έχει 130% προσωπικό για να ανταποκριθεί.
Από τη στιγμή που ξέρω ότι ένα σοβαρό τροχαίο δεν πρόκειται να μείνει εδώ. Ωραία. Πρέπει να φύγει η Θεσσαλονίκη. Ας περιμένουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις και μετά από την παρέμβασή σας, αλλά και το επόμενο διάστημα να δούμε θετικές εξελίξεις για το ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και θα ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, αλλά με θετικές εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Yes.